Την αντίδραση των αγροτών προκαλεί η παραπομπή των συναδέλφων του στη δικαιοσύνη, ενώ σε ό,τι αφορά στην περιοχή μας φαίνεται πως τα μπλόκα δεν είναι επιλογή. Βλέπουμε σε κάποιες περιοχές έχουν ξεκινήσει κάποιες κινητοποιήσεις, υπάρχουν κάποια πάγια αιτήματα, αλλά ο κύριος λόγος σε αυτή την περίπτωση που γίνονται τόσο αργά κινητοποιήσεις έχει να κάνει με την καταδίκη συναδέλφων από εκείνες τις περιοχές λόγω των κινητοποιήσεων που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Είναι κάτι το οποίο μας λυπεί πραγματικά, γιατί βλέπουμε ανθρώπους του μόχθου που πραγματικά παράγουν και πλούτο ταυτόχρονα με τη δουλειά τους και όλα αυτά, να φτάνουν στο σημείο όταν κάνουν κινητοποίησεις να καταδικάζονται. Είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε, τουλάχιστον από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν πρωτάριδες στις κινητοποίησεις τα προηγούμενα χρόνια, όταν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση. Και δυστυχώς βλέπουμε ένα τέτοιο φαινόμενο να καταδικάζονται συνάδελφοι επειδή κάναν κινητοποίηση και διεκδικούσαν δίκαια αιτήματα. Ενώ βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις κουκουλοφόρους ή διάφορους αγνώστους, τους συνήθιους αγνώστους που λέμε συνήθως, να καίνε, να ρημάζουν, να σπάζουν περιουσίες ξένων ανθρώπων και αυτοί να μένουν σε απρόβλεπτο. Και άνθρωποι του μόχθου, πραγματικά αυτοί που παράγουν πλούτο, να καταδικάζονται. Η κυβέρνηση σε σχέση με τη δικαιοσύνη υπάρχει διαφορά, είναι διάκριση εξουσιών. Να παρεύει δηλαδή η κυβέρνηση στο δικαστικό... Όχι, όχι, δεν λέμε αυτό σε καμία περίπτωση. Ουε και αλλήμον αν η δικαιοσύνη δεν ήταν ανεξάρτητη. Το θέμα είναι ότι για να φτάσουν οι υποθέσεις στη δικαιοσύνη έχουν προηγηθεί κάποια άλλα πράγματα. Το θέμα είναι να μην φτάσουν στη δικαιοσύνη. Από τη στιγμή που φτάνουν στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και ορθά πράττει και κάνει τη δουλειά της. Το θέμα είναι η κυβέρνηση να μεριμνεί αυτές οι υποθέσεις να μην φτάνουν ποτέ στη δικαιοσύνη. Βλέπουμε ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι κατά αυτών των περιστατικών και καταδικάζει και είναι κοντά στους αγρότες και σε αυτούς που καταδικάστηκαν αλλά και στους υπόλοιπους. Κοιτάξτε, αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με τους πολιτικούς έχει να κάνει το εξής. Και με την κρίση και μετά, ναι, με ψηφίζανε κάποια πολύ άσχημα μέτρα για όλο τον κόσμο και λέγανε εμείς δεν συμφωνούμε με τα μέτρα, αλλά τα ψηφίζουμε και είμαστε στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών. Αυτό σημαίνει τώρα δυστυχώς και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι, μεν είναι στο πλευρό, όπως λέει, των αγροτών και των κτηνοτρόφων, αλλά βλέπουμε ταυτόχρονα οι υποθέσεις μας να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη και να καταδικαζόμαστε. Εδώ στην περιοχή μας υπάρχει περίπτωση να κλείσουν κάποιοι δρόμοι Εύρο, Ξάνθη, Δράμα? Όχι, εδώ στην περιοχή δεν θα έχουμε τέτοιου είδους κινητοποίησεις. Ίσως κάποια στιγμή γίνει κάποιο συλλαλητήριο ή κάποιο έγγραφο να στείλουμε προς τον Υπουργό με τα αιτήματά μας. Βρίσκεται στη διαβούλευση μεταξύ των συνεταιρισμών? Μετά η Αγροτική Σύλλογη και η Κτηνοτροφική έχουν μια επικοινωνία, μιλάμε με τους Προέδρους για να δούμε αν καταλήξουμε κάπου να κάνουμε είτε ένα συλλαλητήριο είτε κάποια επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Να σημειώσουμε πως για την Τετάρτη οι αγρότες του Βόρειου Εύρου είχαν προγραμματίσει κινητοποίηση στη γέφυρα των Καστανιών, η οποία όμως ματαιώθηκε λόγω ελάχιστης συμμετοχής.